21/5 έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο, το γνωστό σε όλους μας νυχτερινό. Το νέο λοιπόν αυτό ωράριο είναι από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Το ωράριο αυτό θα ισχύει από το μήνα Μαΐου, από αυτό που είμαστε τώρα, μέχρι και τον Οκτώβριο. Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν επιλέξει το νυχτερινό τιμολόγιο απολαμβάνουν προνομιακές χρεώσεις και στα δύο σχέδια των τιμολογίων, δηλαδή και στο ανταγωνιστικό σχέδιο και στο σχέδιο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Και γι' αυτό το λόγο το προτείνουν στους καταναλωτές να το κάνουν. Η διαδικασία για να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει το νυχτερινό τιμολόγιο είναι να αιτηθεί τηλεφωνικά στο 11500 στο ΔΔΕ τη χορήγηση αυτού του τιμολογίου, έχοντας μαζί του τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται. Είναι ένας παλιός λογαριασμός, ούτως ώστε να δώσει τον αριθμό παροχής, το αφημί και η ταυτότητά του. Από εκεί και πέρα όλη η διαδικασία γίνεται από τον ΔΔΕ. Το κόστος για αυτή τη δουλειά είναι 34 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. Μαζί με το ΦΠΑ βγαίνει περίπου στα 42 και 16 ευρώ. Όπως είπα και προηγουμένως, τα ωφέλη είναι αρκετά για τους καταναλωτές και ιδίως όταν συνδυάζουν την κατανάλωση των ενεργοβόρων συσκευών τους με το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου. Και τέτοιες ενεργοβόρες συσκευές είναι πολιτικός θερμοσύμφωνας, το στεγνοτήριο, το πλυντήριο, το ηλεκτρικό σύστρο και άλλες. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και κάποιες συσκευές οι οποίες δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, όπως για παράδειγμα η καταψύχηση και η θερμοψυχία. Και άρα υποφελούμαστε από τη μειωμένη τιμή, καθώς το 1/3 της ημέρας τιμολογείται με αυτή τη χαμηλή τιμή. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, προτείνουμε στους καταναλωτές να προβούνε στην αίτηση για χορήγηση μειωμένου τιμολογίου και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάνω από 800 κιλοβατόρες σε τετραμηνία κατανάλωση. Αυτό, δηλαδή, στην κιλοβατόρα πόσο κερδίζουν οι καταναλωτές? Όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν δύο σχέδια στα τιμολόγια. Το ένα είναι το ανταγωνιστικό, είναι αυτό το οποίο καθορίζει ο κάθε πάροχος. Άρα λοιπόν η τιμή που θα έχει στη τιμή της κιλοβατόρας καθορίζεται από τον ίδιο τον πάροχο και δεν είναι συγκεκριμένη για όλους τους, τους παρόχους. Όμως υπάρχουν χρεώσεις και στο ανταγωνιστικό σκέλος, δηλαδή στις υπηρεσίες κοινής ωφελίας, σε αυτά τα οποία πληρώνει κάποιος για το δίκτυο μεταφοράς, για τον ΑΔΜΙΕ, καθώς επίσης και για τον ΔΔΕ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των ωρών που είναι σε εφαρμογή το μειωμένο τιμολόγιο, οι χρεώσεις είναι μηδενικές όσον αφορά τον ΑΔΜΙΕ και το ΔΔΕ.